Χαλίκη μέχρι την Ποινιάδα και από την Ποινιάδα μέχρι την κορυφή είναι δεδεμένη κατάσταση. Τώρα αυτή τη στιγμή πάμε να κάνουμε ένα απεγκλωβισμό στην Κρανιά, να δούμε τρία χιλιά κάτω γιατί έχουν πυρετό. Θέλω να σας πω ότι δεν είχα τη δυνατότητα, έπρεπε να διαχειριστούμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Και βλέπετε ότι πέρα από τα καλλιέργεια δεν το έχουν καταλάβει δηλαδή ότι εδώ έχει χτυπηθεί ο νομός. Αυτή τη στιγμή βλέπετε ότι δεν ασχολείται κανένας με τα Τρίκαλα. Ασχολούνται με όλα τους υπόλοιπους νομούς και ασχολούνται γιατί θεωρούν ότι είναι μόνο η Καλαμπάκα, τα Τρίκαλα και η Πύλη. Κανένας άλλος. Εδώ αυτή τη στιγμή υπάρχουν βυθισμένα χωριά και πρέπει να το καταλάβουν να δώσουν τη δυνατότητα να στηρίξουν αυτούς τους ανθρώπους. Πρέπει και εμείς να τον προωθήσουμε. Αυτό προωθώ. Αυτό προωθώ και το απέδειξα. Μισό λεπτό. Το αποδείξαμε σήμερα. Γνωρίζετε πάρα πολύ καλά ότι τα μεγάλα καλλιέργεια έχουν πάθει αυτή τη ζημιά. Είναι στο 100% όλες τις επιχειρήσεις. Μπαίνεις μέσα και δεν χρειάζεται τίποτε, κανένα διοικητικό να κάνεις. Μπαίνεις μέσα, κάνεις την αίτησή σου και στο iBank είναι αυτή η αποζημίωση που δίνει η πολιτεία. Αλλά, το πρώτο, αμέσως, όπως και οι επιχειρήσεις. Δεν υπάρχει κανένα ζήτημα άλλο. Να σας ρωτήσω κάτι, είναι η δεύτερη φορά. Τη μία φορά την έφερα με τον Ιαννό και αυτή είναι η δεύτερη φορά. Ναι. Τι μας βοήθησε τον Ιαννό, τι μας αποζημιώσατε? Τίποτα. 943 ευρώ για την επιχείρηση μου. Επιχείρηση με 350 ζώα και 3 παιδιά. Για πείτε μου λίγο! Έλεγες Χρήστο! Πρέπει να γίνει σήμερα! Πρέπει και τα υπόλοιπα αύριο! Πρέπει να ζήσω! Σήμερα, άμα μιλάμε όλοι, για ποιο ζήτημα ήρθαμε τώρα εδώ, να συμβάλλετε. Όλα τα μηχανήματα είναι διαθέσιμα. Θα απεγκλωβίσουμε και μηχανήματα που κάνουμε αυτή τη στιγμή δρόμους να έρθουν. Αν μπορεί να σήμερα. Τώρα μίλησα με τον κύριο Σακά και είπαμε να μισθώσουμε και άλλα μηχανήματα. Να βρούμε και άλλα μπόκαρα. Το προσωπικό. Το προσωπικό αυτό που υπάρχει θα έρθει εκεί. Πήραμε στολές, πήραμε κάνια. Θα γίνουν σήμερα αυτά. Σήμερα. Αυτό είναι στο 100% τα καλύβια. Κάνουν το. Ναι, μπαίνεις μέσα. Ναι. Αυτή η αίτηση... Δεν χρειάζεται αίτηση. Ένα μέσα. Να ρωτήσω. Ναι. Για την άμεση αποζημίωση πρέπει να έρθει η Επιτροπή να... Όχι, σας είπα, όχι. Μισό λεπτό. Ο ψεκασμός έβγηκε μία ανακοίνωση από το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας ότι θα έρθουν και θα ψεκάσουν. Ο στρατός. Θα είμαστε εκεί, πρέπει να... Μισό λεπτό. Από ότι εχθές μιλήσαμε εδώ με τους δύο ανθρώπους, τους συνδικούς που θα βγουν και θα έρθουν και στα καλύβια και ξεκινήσαν σήμερα και τους είπαμε πηγαίνετε, βάζουν μία δόση ισχυρή, όχι για τον άνθρωπο αλλά για κάποιον όμως που έχει κάποιο άσμα και τέτοιο είναι δύσκολο για ένα 24ωρο. Ας τον πάρουμε, να γίνει αυτό. Τώρα... Είναι βασικό. Να πω κάτι. Αν υπάρχει ένας δύο ανθρώπους, θα δούμε πώς θα το χειριστούμε και τον πάρουμε. Είναι βασικό. Ναι, να δούμε πώς μπορούμε να το χειριστούμε και να τον πάρουμε. Δεύτερο. Κάποιο ξενοδοχείο ακόμη που να πούμε. Ναι, δίνουμε. Δίνουμε. Μπορεί να πάει. Ναι, σημαίνει. Κλείνει το κομμάτι αυτό. Στου ψεκασμού. Ναι, πρέπει να του μαζέψουμε. Κοιτάξτε. Εμείς αυτή τη στιγμή οι ειδικοί που πήγαν να ψεκάσουν τώρα είναι καθαρά προληπτικά, χωρίς κανένα πρόβλημα, ας είναι τα ζώα μέσα. Προληπτικά για τους υπόλοιπους. Είναι εντάξει. Κάναμε αυτή την κίνηση. Παιδιά, κάποια ζώα δεν ήταν άρρωστα, κάποια ζώα που θα μας μείνουν κάπου μακριά προς τη Μαγούλα, προς το Αγναντερό εκεί, αυτά που μπορεί να μας μείνουν, θα πάμε με αυτή τη λύση μετά. Αλλά τώρα αυτά που μπορούμε να τα φτάσουμε, γιατί να το κάνουμε τη στιγμή που υπάρχει αυτή τη στιγμή οργανωμένη κατάσταση. Να μην γίνουν αυτοψίες, γιατί δεν πρέπει να γίνουν αυτοψίες και γι' αυτό το λόγο μέσω της πλατφόρμας όσοι μπείτε και δηλώσετε εκεί οικοσκευή, πατάτε το κουμπί οικοσκευή, θα συνοηθείτε με τους λογιστές, με κάποιο κέντρο κλπ. Παίρνετε κατευθείαν από ό,τι μου ενημέρωσε, τώρα μιλούσαμε το Υπουργείο γι' αυτό έλειπα, 6.600 που είναι το μέγιστο της οικοσκευής και το 600 της πρώτης βοήθειας που δίνει η κρατική αρρωγή. Άλλη ερώτηση. Σήμερα τι θα κάνουμε, αν είναι κόκκινο ή κίτρινο. Από ό,τι γνωρίζω, μεγάλα καλύβια, Αγία Κυριακή, Πυραμίδα, Βαλομάδρη, Φωτάδα, Παραπόταμος,
τα 6 αυτά δεν ξέρω αν είναι κάτι, είναι στο 100% όλα θα είναι. Ξέρετε, να μην χρειαστεί μετά να το αποδείξω. Και εσύ επιχείρησες. Το 100% των αποζημιώσεων για να αποκατασταθεί το χωριό μας. Να αποκατασταθεί το χωριό μας. Είναι στο 80%.